Είμαι θα αμαρτωλή, ο πρώτος είμαι εγώ, ο μόνος που περπάτησε πάνω στη γη και υπήρξε αναμάρτητος, αυτός είναι ο ενανθρωπίσας Θεός. Αυτός μόνο δύναται ή μάλλον είπε ότι τις ελέγξει με περί αμαρτίας. Ποιος μπορεί να με κατηγορήσει ότι έχω αμαρτήσει? Ποιος μπορεί να καυχηθεί ότι έχει πέρα για πέρα αγνή καρδιά? Ουδείς καυχήσετε αγνήν έχει καρδία, το γραφικό. Όλοι βρισκόμεθα κάτω από επιτήμια φοβερά. Αμαρτάνομαι καθολικός εξ ολοκλήρου. Αμαρτάνομαι πάντοτε με την ευθερίστατη αμαρτία. Αμαρτάνομαι με όλες τις αισθήσεις και με όλα τα μέλη του σώματός μας. Τα μάτια που μας τα έδωσε ο Θεός για να βλέπουμε την όμορφη φύση και να δοξάζουμε τον πάμψοφο δημιουργό. Εμείς τα χρησιμοποιούμε για ισχρά θεάματα που γεννούν ακάθαρτες πράξεις ψυχικές, διανοητικές, καρδιακές και σωματικές. Πας εμβλέψας και επιθυμίσας ήδη εμίχευσε αυτήν εν την καρδιά αυτού. Τη γλώσσα που μας την έδωσε ο Θεός για να τον υμνούμε και δοξολογούμε, εμείς τη χρησιμοποιούμε για να βλασφημούμε και να βρίζουμε το φοβερό και πανάγιο όνομα του Θεού και της Παναγίας, για να κρίνουμε και να κατακρίνουμε. Τα χέρια που μας τα έδωσε ο Θεός για να εργαζόμεθα και να φτιάχνουμε καλλιτεχνήματα και για να τα υψώνουμε όταν προσευχόμεθα, εμείς τα χρησιμοποιούμε για να αρπάζουμε και να ικανοποιούμε την πλειονεξία, για να χειροδικούμε με μανία και να χειρονομούμε με ποικίλη αισχρότητα. Τα πόδια που τα έδωσε ο Θεός για να τρέχουμε στα καλά έργα, στα έργα της φιλανθρωπίας και της αγάπης, εμείς τα χρησιμοποιούμε για να πηγαίνουμε σε τόπους αμαρτωλούς. Όλα τα μέλη μας είναι δώρα, εργαλεία για να φτιάχνουμε το καλλιτέχνημα των καλών έργων. Και εμείς διαστρέψαμε την αποστολή τους, των σκοπών τους, και τα χρησιμοποιούμε για να ετοιμάζουμε την καταστροφή μας στην αιώνια κόλαση. Είμαι θα αμαρτωλή, αφού με όλα τα μέλη και τη διάνοια δουλεύουμε την αμαρτία. Και ως αμαρτωλή, φυσικά, είμαι θανόητη. Έχουμε ένα διαμάντι και το ρίχνουμε στους χείρους και στα σκυλιά. Ο Κύριος είπε, μη δώτε τα Άγια τη σκησή, μη δε ρίψετε τους μαργαρίτας ημών έμπροσαν τον χείρο.
μήποτε στραφέδες ρίξωσιν ημάς. Αλλη Εύα πήρε τα Άγια, την Αγία Ψυχή της, το Άγιο Περιβάλλον του Παραδείσου, την Αγία Σχέση, την Αγία Σχέση της με το Θεό, πήρε τα Άγια και τα έριξε στο χείρο. Σε ποιον? Στο διάβολο. Με την υπακουή που του έκανε. Άνοιξε διάλογο που δεν θα έπρεπε να ανοίξει τον διάλογο, τηρώντας υπακουή στο Θεό που της είχε απαγορεύσει να μην προσέξει τίποτε αλλά μόνο την υπακουή. Άνοιξε διάβολο με τον διάβολο που είναι πιο κάθαρτος από το χείρο, το γουρούνι, αγριότερος από λυσσασμένο σκυλί. Και εκείνος τσαλαπάτησε τα Άγια, βεβαίως, διέστρεψε τα λόγια του Θεού και καταξέσχισε τον χιτώνα της Αθανασίας, προκαλώντας την φθορά δια της κατάρας και αναμαρτησίας που μέχρι τότε αφορούσε η πρωτόπλαστη. Είμαι αμαρτωλή. Έστησε έντεχνα πονηρά την παγίδα του διάβολος μέσα στον παράδεισο και παγίδευσε τους πρωτοπλάστους. Δειλάστηκαν από το δόλεμα που τους έριξε ότι τάχα θα γινόταν και αυτοί θεοί. Αντί για θεοί έγιναν από παιδιά του Θεού, δούλοι της αμαρτίας και του θανάτου. Ο διάβολος πάντοτε κάποιο δόλωμα ρίχνει και δελειαζόμεθα και παγιδευόμεθα. Θα έπρεπε να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά, να προσέχουμε, να φεύγουμε την ώρα του πειρασμού, να υπερπηδάμε τις παγίδες. Αν η Εύα το έκαμε αυτό, δεν θα γινόταν ό,τι έγινε στους ιδίους, στους απογόνους και σε μας και στους εν συνεχεία ανθρώπους. Ποτέ δεν φανταζόταν η Εύα ότι το παράπτωμά της θα κατέβαζε το Θεό στη γη. Ποτέ δεν πίστευε ότι το σφάλμα της θα άνοιγε το στόμα του άντρου. Κι όμως της παρακοής ο καρπός πάντοτε έχει αποτελέσματα ικτρά. Ακούγοντας για παγίδα του διαβόλου, είμαι θα έτοιμη να ρίξουμε όλη την ευθύνη πάνω στο διάβολο και να πούμε αυτός τα φταίει όλα. Είναι όμως έτσι? Ποιος φταίει για την αμαρτία, ο διάβολος ή εμείς? Ασφαλώς φταίει και ο διάβολος. Και δεν πρέπει να λησμονούμε την παρουσία του διαβόλου. Το δαιμονικό στοιχείο υπάρχει στη ζωή μας, σε κάθε στιγμή. Ο διάβολος, ως πονηρό πνεύμα, κινείται σε όλη την οικουμένη. Είναι αϊκίνητος και πανούργος. Δουλεύει χωρίς καν να κουράζεται. Μάλλον έχει έξαλλη χαρά όταν εργάζεται εναντίον της σωτηρίας του ανθρώπου. Δουλεύει χωρίς ωράριο και αργίες. Θέλει να μας έχει μαζί του στην κόλαση που είναι γι' αυτό μόνο και
και καταστρώνει σχέδια να τραβάει αρκετή παρέα στο αιώνιο πύρι. Όχι μόνο δεν πρέπει να τον υποτιμάμε, διότι είναι μία οπωσδήποτε ισχυρή δύναμη, αλλά ανίκανη στην επέμβαση του Θεού, αλλά και πρέπει να είμεθα έξυπνοι και να αντιλαμβανόμεθα τις πανοργίες του. Όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, νύψατε, γρηγορήσατε, ο αντίδικος ημών διάβολος, ως λέον οριόμενος, περιπατίζει τον τι να καταπεί. Δεν μας αρέσει να μιλάμε για τον διάβολο. Είναι όμως ανάγκη να σπουδάζουμε πάνω στα σχέδιά του, στις μεθοδίες του. Πονηρία αντί πονηρίας. Εφόσον με πονηρία κατεργάζεται τον υποσκελισμό μας, με πονηρία και εμείς θα τον αντικρούμε. Το πρώτο που οφείλει να γνωρίζει ένας στρατός είναι η φύση του αντιπάλου. Ποιος είναι ο αντίπαλος, πόση είναι η προετοιμασία του και το μέγεθος και τα μέσα που διαθέτει, και χρησιμοποιεί. Γεννάται το ερώτημα, αφού ο διάβολος μεθοδεύει την καταστροφή μας και την κόλασή μας, γιατί ο παντοδύναμος Θεός δεν εξαφάνισε τελείως τον διάβολο, ώστε να είμεθα τελείως ανενόχλητη? Εδώ είναι ένα σπουδαίο ερώτημα. Γιατί να εξαφανιστεί ο διάβολος? Ο διάβολος θέει για το ότι αμαρτάνομαι? Αυτό το τολμηρό ερώτημα απευθύνει ο Ιερός Χρυσόστομος και συνεχίζει. Αν ήταν έτσι, γιατί ο Ιώβ, που τόσο πειράχθηκε από τον διάβολο, δεν λύγησε? Ίσως θα πει κανείς, ναι, ο Ιώβ δεν λύγησε, αλλά ο Αδάμ λύγησε. Τα πράγματα δείχνουν ότι ένας νικάει τον διάβολο, 100 νικώνται από τον διάβολο. Διαφορά. Και τι θα απαντήσουμε? Αφού και λίγοι, έστω και 10, έστω και ένας, κατορθώνει να νικά τον διάβολο, σε όλους τους ανθρώπους είναι δυνατόν να τον νικήσουν τότε. Ο εχθρός δεν είναι αείδητος. Άλλωστε οι λίγοι γενναίοι έχουν πάντοτε μεγαλύτερη αξία από τους πολλούς δειλούς και λιποψύχους. Κατά το λόγο του Θεού, κρίσον ίσπιον το θέλημα του Θεού, η μύρη παράνομη, λέει ο Σειρά. Γιατί δεν μετράτε με τα νούμερα. Λίγοι δίκοι αξίζουν περισσότερο από δισεκατομμύρια ασεβείς, όπως λίγοι αητοί αξίζουν περισσότερο από δισεκατομμύρια σκουλίκια. Οι Απόστολοι 12 μόνο ήσαν. Μικρά ζύμη, λίγο προζύμη, μικρά ποσότης, μικρό πίμνιο, και όμως ζύμουσαν όλο το φύρωμα της κοινωνίας. 12 άλλαξαν όλη την οικουμένη. 12 έκαναν την πιο πετυχημένη επανάσταση. Αίτιος της αμαρτίας μας δεν είναι ο διάβολος. Εμπνευστής του κακού είναι. Αλλά αίτιος της δικής μας αμαρτίας
είναι η κακή μας φέρεση. Και η πνευματική μας αθυμία και αδιαφορία. Γιατί? Ο διάβολος είναι ο αντίπαλος. Και χωρίς αντίπαλο δεν φαίνεται η αξία του αθλητού. Πολύ φυσικό. Έχουμε, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, δύο αθλητές. Και ένα αντίπαλο. Ο ένας αθλητής, αντί να προετοιμαστεί για την πάλη, το ρίχνει στο φαγωγό. Το ρίχνει στο βαγοπότι, στο γλέντι και χάνει τελείως την αθλητική του δύναμη. Εξασθενεί. Ο άλλος προπονείται και είναι πανέτοιμος για την πάλη. Αν τώρα πάρεις από τη μέση τον αντίπαλο και τον εξαφανίσεις και τον βγάλεις εκτός θέματος, ποιος από τους δύο αθλητάς θα δικηθεί? Οπωσδήποτε εκείνος που είναι έτοιμος. Αυτός θα χάσει την ευκαιρία να παλέψει και να λάβει το στεφάνι και το βραδείο. Καταλάβατε? Ο διάβολος είναι ο αντίπαλος. Είναι ο πολέμιος. Είναι ο εχθρός μας. Εάν εξαφανιστεί από τη ζωή μας, δεν θα υπάρχουν αγώνες. Άρα, δεν θα υπάρχουν και νικητές και βραβεία. Αυτή είναι η απάντηση. Ο διάβολος είναι χρήσιμος. Πότε? Φαίνεται παράδοξο. Κι όμως το αποδεικνύει ο Ιερός Χρυσόστομος. Υπάρχουν, λέει, κάτι θύβια που λέγονται έχιδνες οχές, φαρμακερά. Από τα θύβια αυτά, που ξέρετε, κατασκευάζονται ορισμένα φάρμακα. Έτσι και ο διάβολος είναι φίδι, έχιδνα. Αλλά αν ξέρεις να τον αντιμετωπίσεις, γίνεται χρήσιμος στην πνευματική ζωή. Ένας μοναχός έμαθε να προσεύχεται καλώς και τον ερώτησα, πώς έμαθες την προσευχή, πώς έμαθες να προσεύχεσαι νοερά, πώς έφτασες σε αυτή την κατάσταση της χάριτος? Απαντά, ο δάσκαλός μου ήταν ο διάβολος. Παράξενο. Όχι ο Χριστός. Όχι, λέει, ο διάβολος ήταν. Μα τι, αυτός, πολεμώντας με στα πάθη, προσπαθώντας να με ρίξει στην αμαρτία, αντιστεκόμενος και αντιπαλεύον, με την προσευχή, έμαθα την προσευχή. Ορίστε τώρα που ο διάβολος έγινε χρησιμότατος να αποκτήσει ο μοναχός αυτός την ωραία προσευχή, που είναι ένα από τα εξαιρετικά χαρίσματα του Άγιου Πνεύματος.